Σε επόμενο κέφαλο έχει εξελιχθεί η διαδικασία της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, καθώς το νέο σύστημα φαίνεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Και φέτος, δυστυχώς, λόγω των αδυναμιών αυτών και των αλλαγών που επέλεξε η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ να τις πραγματοποιήσει αυτή τη χρονική στιγμή, ενώ θα μπορούσε να τις κάνει σε έναν πραγματικά ουδέτερο χρόνο και να μην υπάρχουν επιπτώσεις κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Δυστυχώς, προς ώρας δεν έχουμε εισακουστεί. Φτάσαμε 15 Μαΐου. Είμαστε στην ουσία δηλαδή στην επίσημη ημέρα λήξης για όλη την Ευρώπη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της αίτησης. Και έχουν, όσοι σήμερα ενημερωθήκαμε, έχουν υποβληθεί σε όλη τη χώρα 6-7.000 σε σύνολο 650.000. Και σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε και παράταση του έργου μέχρι τις 36. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμα και αν λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα και σε αυτή τη νέα αίτηση την οποία το ΟΠΕΚΕΠΕ επέλεξε, μέσα σε 1,5 μήνα θα κληθούν 650.000 παραγωγοί να εξυπηρετηθούν. Δεν ξέρουμε στο αν και κατά πόσον οι 4.000 χειριστές όλης της χώρας θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν άρτια. Μεγάλη είναι η καθυστέρηση, η οποία εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο η πληρωμή των παραγωγών να μην γίνει στις ημερομηνίες που καταβάλλεται συνήθως. Αρκετοί παραγωγοί που έχουν συνδέσει την κάρτα αγρότη, δηλαδή παίρνουν προεξόφληση την επιδότησή τους για να μπορούν να καλύψουν κάποια έξοδα, δεν μπορούν ούτε αυτή τη διαδικασία να υλοποιήσουν. Και βέβαια, επειδή η αίτηση αυτή χρησιμοποιείται και για μια άλλη σειρά ζητημάτων της καθημερινότητας των παραγωγών, ούτε αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Άρα, εκτιμούμε ότι ήταν εντελώς, ενδεχομένως κατά την άποψή μας, άστοχη η ενέργεια του ΟΠΕΚΕΠΕ στην παρούσα χρονική συγκυρία. Αν ήθελε να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, μπορούσε να το κάνει σε ουδέτερο χρόνο, δεν το έκανε. Οι αγρότες διαμαρτύρονται έντονα γιατί με την υποβολή της δήλωσης ενεργοποιούν την κάρτα αγρότη και με προεξόφληση κατά 80% της επιδότησης παίρνουν εφόδια που έχουν ανάγκη. Η διαδικασία έτσι είναι. Η διαδικασία δεν έχει αλλάξει. Είναι ακριβώς όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από τα πιστοποιημένα KID, μέσα δηλαδή από τους πιστοποιημένους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φορείς. Υπάρχει και η online διαδικασία για όσους είναι εξοικειωμένοι. Υπήρχε ούτως ή άλλως από το 2014. Απλά αυτό το οποίο διαφημίστηκε φέτος είναι ότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιούσε στην ουσία, ας το πούμε, για να το καταλάβουν και οι παραγωγοί μας, ως αποθηκευτικό χώρο αυτής της αίτησης, το λογισμικό ενός ιδιώτη. Τώρα όλο αυτό μεταφέρθηκε στο κυβερνητικό νέπο, στο περίφημο GOV, όπως διαφημίστηκε, μόνο που πέρα από αυτή τη μεταφορά αποφασίστηκε και η αλλαγή της ίδιας της αίτησης ως εφαρμογή και επελέγει μια καινούργια αίτηση από κάποια καινούργια εταιρεία, η οποία βέβαια αντιμετωπίζει αδυναμίες και παρουσιάζει αδυναμίες και δυσλειτουργίες.